που είναι επικίνδυνη, είναι η μεταφορά τους, είναι όλα. Υπήρχε μία πρόταση να με συγχωνευτούμε με τον Άγιο Παύλο. Δυστυχώς από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν γνώριζαν πού βρίσκεται ο Άγιος Παύλος, πού βρίσκεται η Κρίνη και έκαναν αυτή την πρόταση. Τελικά η πρόταση απορρίφθηκε. Το πιο πιθανό είναι να μεταφερθούμε στην Τρίγλια, το οποίο είναι υπερπλήρες στο σχολείο τους, δεν μπορούν να δεχτούν άλλα παιδιά και προφανώς ή σε προκάτω θα τοποθετήσουν ή σε υπόγεια. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν βλέπω δηλαδή άλλη λύση. Βλέπουμε ότι έχετε μαζέψει και υπογραφές στο όλο το χωριό. Αν σε μια μικρή κοινωνία το σχολείο και η εκκλησία είναι το πάνω για ένα χωριό. Αν μας τα πάρουν και αυτά, τότε θα σηκωθούμε να φύγουμε και εμείς από εδώ και να πάμε στα Μουδανιά να κατέσουμε. Το ζήτημα απασχόλησε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Το αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα από όλα τα άλλα σχολεία. Δεν θέλουμε την κατάργηση του σχολείου αυτού για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι ότι δεν μπορεί άλλο σχολείο να δεχθεί αυτούς τους μαθητές. Ένας άλλος λόγος είναι το ορεινό της περιοχής. Είναι το μοναδικό ορεινό σημείο που έχουμε στο Δήμο μας. Ξέρουμε ότι οι κλιματικές συνθήκες είναι διαφορετικές από την παραλιακή περιοχή του Δήμου μας. Οπότε η μετακίνηση των μαθητών είναι έως αδύνατη. Θα πρέπει, ας πούμε, το Δημοτικό Σχολείο της Κρίνης να παραμείνει, γιατί οι λόγοι είναι αρκετοί που βάζει το τοπικό συμβούλιο εκεί. Και στηρίζουμε αυτές τις θέσεις εμείς. Είναι δηλαδή και ταλαιπωρία των παιδιών, μικρά παιδιά τώρα να είναι μισή ώρα τουλάχιστον πάνω σε λεωφορείο με καιρικές συνθήκες άσχημες πολλές φορές, και η ταλαιπωρία τους, και είναι μια άνηση μεταχείριση στα παιδιά ως προς τα παιδιά που είναι της Δημοτικής Ενότητας της Τρίγλιας με τα παιδιά της Κρίνης ή και άλλων χωριών που βρίσκονται ακόμη μακριά. Σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία, θα έλεγα εγώ, η μεταφορά τους αυτή ταλαιπωρεί τα παιδιά. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχουν και υποδομές ως προς τις συγχωνεύσεις. Όταν λέω υποδομές, αίθουσες διδασκαλίας και τα άλλα υποπτικά μέσα κλπ, ούτως ώστε να γίνει σωστή παιδεία. Δεν είναι μονάχα να συγχωνεύσουμε για περικοπή δαπανών ως προς τους δασκάλους και τους καθηγητές, αλλά είναι να βλέπουμε και πώς μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες στα παιδιά για αναβάθμιση της παιδείας. Δεν είναι μονάχα οι συγχωνεύσεις και το βλέπουμε μόνο από μία πλευρά, πρέπει να μετρήσουμε, ας πούμε, και τις άλλες παραμέτρους. Αυτό μας λέει ότι εμείς πρέπει να εκφράζουμε τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών ως προς το θέμα αυτό. Για το θέμα των συγχωνεύσεων και ειδικότερα του Δημοτικού Σχολείου Κρίνης, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς την Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής της Δημοκρατίας Γιώργος Βαγιονάς. Ναι, έχουμε πάει στον κύριο Βαγιονά, έχει γίνει επερώτηση. Περιμένουμε την απάντηση τώρα τη κυρία Αματοπόλου. Σκοπεύετε να αντιδράσετε δυναμικά σε περίπτωση που προωθηθήκατε? Κοιτάξτε, οι ενέργειές μας ήταν να πάμε να απευθυνθούμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους βουλευτές του νομού μας. Θα κατεβούμε και κάτω στον κύριο Καρσιώτη, ο οποίος είναι ο αρμόδιος, ο οποίος θα κάνει τις τελικές προτάσεις, πιθανόν αύριο. Από εκεί μετά, παιδιά, κινούμαστε μέσα σε ήρεμα πλαίσια έως τώρα. Οι αντιδράσεις μας έχουν να κάνουν τα παιδιά μας. Όλος ο κόσμος για τα παιδιά δίνει το πάνω. Τρέχουμε να προλάβουμε κάτι πριν αποφασιστεί. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Οι κάτοικοι του χωριού, μετά από την εγκύκλιο που έστειλε το Υπουργείο, θορυβήθηκαν, και καλά κάναν και θορυβήθηκαν, έτσι έπρεπε να γίνει, κινητοποιήθηκαν, απευθύνθηκαν και σε εμάς και στους βουλευτές και σε όποιον υπηρεσιακό παράγοντα θα μπορούσαν να απευθυνθούν. Και στην Υπουργό έχουν στείλει επιστολή από ό,τι ξέρω. Επιθυμούν οι άνθρωποι να διατηρηθεί το σχολείο τους ως έχει. Και γιατί ξεκίνησαν όλα αυτά, όπως ρωτήσατε? Ο λόγος είναι ότι συνήθως συγχωνεύσεις προσπαθούν να κάνουν τα μικρά σχολεία, μονοθέσια, αντιθέσια. Γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος βασικά που ξεκίνησε η ιστορία αυτή με το σχολείο της Κρίνης. Τον ετήσιο αποκριάτικο χορό της παρουσίασε χθες η ιστορική και λαογραφική εταιρεία των Νέων Μουδανιών, η Βυθινία. Η εκδήλωση ήταν επιτυχής. Ξεφάντωσαν μέχρι αργά το βράδυ της Συκνοπέμπτης τα μέλη και οι φίλοι της ιστορικής και λεωγραφικής εταιρείας Νέων Μουδανιών η Βυθινία στον ετήσιο αποκριάτικο χορό που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΟΚΑΜ στον Άγιο Μάμα.
Στο χορό παραβρέθηκαν μέλη και φίλοι της Βυθινίας και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής Νέας Προποντίδας. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο προώθησε και τα κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης για τη σωτηρία του μικρού Ραφαήλ από τη Σικιά. Όπως κάθε χρόνο, μαζευόμαστε όλα τα μέλη και οι φίλοι και διασκεδάζουμε. Έχει γίνει θεσμός και κυρίως την Τσικνοπέμπτη που βγαίνει ο κόσμος και είναι μια ευκαιρία να διασκεδάσουν και αυτοί που δεν βγαίνουν. Έρχονται πάντα στη Βυθινία αυτή τη μέρα. Ο σύλλογός μας έχει πολλές δραστηριότητες και πρώτα-πρώτα προσπαθεί να διατηρεί τα ήθη και τα έθιμα που φέρανε οι γονείς μας από τις πατρίδες μας και να αναβιώνει μερικά από αυτά, να κάνει κάποιες παραστάσεις ώστε να βλέπουν οι παλιότεροι και να τα θυμούνται και οι νεότεροι που δεν τα ξέρουν να τα μαθαίνουν. Σημειώνεται ότι η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Νέων Μουδανιών η Βυθινία συμπληρώνει φέτος 19 χρόνια ζωής. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1992. Είμαστε τώρα στα 19 χρόνια ίδρυση. Αίτημα της Βυθινίας, μεταξύ άλλων, είναι να αναπαλαιωθεί αλλά και να επεκταθεί το Λαογραφικό Μουσείο που βρίσκεται στην παραλία των Νέων Μουδανιών. Θέλουμε το μουσείο μας να επεκτείνουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία δεν χωράνε και θέλουμε να μας, με τη βοήθεια του Δήμου βέβαια, να κάνουμε μια επέκταση αλλά και βασικό στοιχείο είναι να ανυψώσουμε το έδαφος, το δάπεδο του μουσείου γιατί στην περιοχή που βρίσκεται είναι ελώδης η περιοχή και όταν βρέχει παίρνει μέσα νερά και καταστρέφονται τα αντικείμενα. Το πρώτο μέλημα είναι αυτό. Παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Συλλόγου, τα ταξίδια προς κινηματικού χαρακτήρα στα παράλια της Τουρκίας εντάσσονται στο πρόγραμμα της Βυθινίας. Έχουμε πάει με τη Βυθινία και στην Κωνσταντινούπολη και στα παλιά τα Μουδανιά, αλλά έχουμε... Όχι, ο Δήμος έχει κάνει. Έχουμε πάει και στα παράλια της Μικράς Ασίας, Σαϊβαλή, Έφεσο, Τρία, Πέργαμο, όλα αυτά. Εύχομαι όλος ο κόσμος σήμερα και γενικά της αποκρίνης να είναι χαρούμενος, να ξεχνάει τα βάσανά του και να διασκεδάζει γιατί και αυτό χρειάζεται για να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Σκεφτείτε λογικά. Κινηθείτε οικολογικά. Ωφεληθείτε οικονομικά. Το μέλλον στην κίνηση είναι η υγραεριοκίνηση. Ότο Σέρβις Μουστάκας. Επιλέξτε σήμερα υγραεριοκίνηση και επωφεληθείτε. Οικονομία 50%. Ασφάλεια. Μακροζωία του αυτοκινήτου. Μεγαλύτερη αυτονομία. Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή του οχήματός σας στο συνεργείο Μουστάκας χωρίς να αλλάξει ή να αφαιρεθεί τίποτα απολύτως από αυτό. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα διακταίω. Μουστάκα ΣΥΗ, πήκε σίγμα ματζίνου και ΣΥΑ όμικρον έψιλον. Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Κασάνδρας. Επιλέξτε σήμερα, κερδίστε αύριο. Κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στο θέμα που προβλήθηκε πριν από λίγο και είχε να κάνει με το Δημοτικό Σχολείο της Κρίνης. Θα πάμε στο δεύτερο στούντιο και θα συναντήσουμε τον προσκεκλημένο μας, τον βουλευτή κύριο Γιώργο Βαγιονά της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική. Καλησπέρα σας κύριε βουλευτή. Καλησπέρα σε εσάς και σε αυτούς που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Λοιπόν, προχωρήσατε το θέμα και καταθέσατε μια σχετική ερώτηση για το θέμα του σχολείου της Κρίνης. Εγώ θέλω λίγο περισσότερο έτσι γενικότερα να δούμε το ζήτημα που προκύπτει με τις συγχωνεύσεις, τις καταργήσεις ή και τις ιδρύσεις των σχολείων στο πλαίσιο βέβαια της μεταρρύθμισης που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας. Για να ακούσω λίγο την θέση σας στο ζήτημα αυτό, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, εάν η μεταρρύθμιση γινόταν προς όφελος των παιδιών ή προς όφελος της κοινωνίας, διότι τα σχολεία δεν είναι ούτε για τους δασκάλους ούτε για τους καθηγητάς, είναι για τους μαθητάς. Σωστά. Και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Διαμαντοπούλου, έχει βάλει έναν τίτλο, πρώτα ο μαθητής. Το ίδιο πράγμα λέμε και εμείς, οι της Νέας Δημοκρατίας, και το κάναμε.
Αλλά πώς το κάναμε? Όχι να κερδίσουμε χρήματα επειδή μας το υποβάλλει το μνημόνιο, όχι.